Παρά τα εμπόδια που η τουρκική πλευρά προβάλλει, η προσπάθεια από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών συνεχίζεται, διαμηνεί ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, τονίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να καταστεί γνωστό ποιος είναι εκείνος που παρεμποδίζει αυτή την προσπάθεια. Μετά το τουρκικό όχι για τριμερή εντός Αυγούστου, η Λευκοσία αναμένει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα. Στάση αναμονής μετά το τουρκικό όχι για τριμερή εντός Αυγούστου. Τα πάντα θα κρυθούν από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα. Εάν δηλαδή θα επιχειρήσει ξανά μια κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες, ή αν μπροστά στον τοίχο άρνησης που η τουρκική πλευρά υψώνει, επιλέξει τελικά να τους δει χωριστά στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο. Η προσπάθεια συνεχίζεται παρά τα εμπόδια, διαμηνεί ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης, τονίζοντας με νόημα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει έγνοια τον παιχνίδι επιμερισμού ευθυνών ως απάντηση σε επικρίσεις κατά Νίκου Χριστοδουλίδη, πως με την αποκάλυψη της βολιδοσκόπησης έστρωσε το δρόμο για τον Τατάρ να κάψει την προσπάθεια. Κάποια στιγμή, ειδικά όταν έγινε ένας κύκλος προσωπικής απεσταλμένης και τα πράγματα έφτασαν στο σημείο να γίνεται προσπάθεια για πραγματοποίηση συνάντησης των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να καταστεί γνωστό ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρεμποδίζει την προσπάθεια και την επίτευξη επόμενων απτών βημάτων. Ακριβώς με γνώμονα να ασκηθεί αναγκαία πίεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Ο Ερσίν Τατάρ, μετά την παντελή άγνοια που δήλωσε στις πληροφορίες για συμφωνία ΟΗΕ Άγκυρας για επανεκκίνηση της διαδικασίας από εκεί που διακόπηκε στο Κραμ Μοντανά, έπιασε σβάρνατα φεστιβάλ. Μετά αυτό του καρπουζιού, βρέθηκε σε φορκλωρικό φεστιβάλ στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο, όπου ενέταξε τους ξένους υπηκόους που διαμένουν στα κατεχόμενα στο οπλοστάσιό του προς την αναγνώριση του παράνομου μορφώματος. Yaşamlarını sürdürmeleri ve onların yaptıkları tanıtım faaliyetlerine buraya daha fazla turist çekmeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir marka olarak dünyadaki haklı yerini alma noktasında bir yere getirmiştir. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια προκειμένου η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να φτάσει στο μέλλον που της αξίζει, σημειώνει στο πρώτο του μήνυμα ως νέος πρέσβης της Τουρκίας στο ψευδοκράτος ο Γιασίν Εκρέμ Σερίμ. Μέχρι πρώτην ως υφυπουργός εξωτερικών και εκ των στενών συμβούλων του Μευλού Τσαβούσογλου κατά την περίοδο του Κραμ Μοντανά. Απασφάλισε κατά του Προέδρου.